Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια φάση έντονης δραστηριότητας στο μεταγραφικό παζάρι, με στόχο την ενίσχυση της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο προπονητής Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιθυμεί να προσθέσει έναν ακόμα ικανό εξτρέμ στο ρόστερ και οι προσπάθειες της ομάδας έχουν επικεντρωθεί στον 24χρονο Τούρκο παίκτη Μπαρίς Αλπέρ Γίλμαζ. Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Fanatic, ο Ολυμπιακός έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γίλμαζ, ο οποίος αγωνίζεται στη Γαλατασαράι. Ο Γίλμαζ είναι ένας ταλαντούχος επιθετικός μέσος με εξαιρετική ταχύτητα και ικανότητες που τον καθιστούν ιδανικό για τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού. Η Γαλατασαράι, μετά τον αποκλεισμό της από το Champions League, αναζητά τρόπους να μειώσει τον μπάτζετ της και είναι ανοιχτή σε προτάσεις για πωλήσεις παιχτών. Ο Γίλμαζ είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που ενδέχεται να αποχωρήσουν, ειδικά αν ο ίδιος εκφράσει την επιθυμία να αναζητήσει νέες προκλήσεις σε άλλη ομάδα. Ο Μπαρίς Αλπέρ Γίλμαζ δεν είναι απλώς ένας παίκτης που θα συμπληρώσει το ρόστερ. Πρόκειται για έναν διεθνή ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Τουρκίας 20 φορές, σημειώνοντας 2 γκολ. Στο πρόσφατο Euro συμμετείχε σε όλα τα παιχνίδια της Τουρκίας, αποδεικνύοντας την αξία και την ποιότητά του σε υψηλό επίπεδο. Με την προσθήκη παιχτών όπως η Βέλντε, Μαρτίνς και Μασούρας, ο Ολυμπιακός στοχεύει στη δημιουργία μιας ισχυρής ομάδας που θα μπορεί να ανταγωνιστεί τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Γίλμαζ θα μπορούσε να προσφέρει την επιπλέον δυναμική που χρειάζεται ο Μεντιλίμπαρ, προσθέτοντας ταχύτητα και δημιουργικότητα στα πλάγια της επίθεσης. Η απόκτηση του Γίλμαζ θα ενίσχυε περαιτέρω τις φιλοδοξίες της ομάδας για την ερχόμενη σεζόν και με τις ενδείξεις να δείχνουν ότι η Γαλατασαράι δεν θα σταθεί εμπόδιο σε περίπτωση που ο παίκτης επιθυμεί να αποχωρήσει, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.